Λοιπόν, έχουμε περάσει το τεχνικό έλεγχο. Απλά έχουμε επιτυχία, έχουμε αφήσει κάποιες εκκρεμότητες. Oh. Με κόψαν στο κταίο. Η μάσκα είναι μισή. Καλημέρα σας. Είπα να ξεκινήσω σήμερα να σας δείξω σε ένα βλογκάκι τη μέρα μου. Έχω ξεκινήσει με στο δρόμο με καθοδόν και πάω να περάσω το αυτοκίνητο κταίο. Είναι αυτό που σας έλεγα στο προηγούμενο βίντεο. Σήμερα λίγη, οπότε σήμερα πρέπει να το περάσω. Και έχω πάρει και τη Μιλίτσα μαζί, είναι εδώ. Γιατί θέλω μετά το κταίο να πάω να της πάρω μία τροφή, γιατί δικιά της τελείωσε. Πώς ήρθαν εδώ να βγάλω μια βολτούλα, γιατί έχει κάτι σκυλά και εδώ. Σε μισή ωρίτσα. Τέλεια, μας αρκεί μας. Εντάξει, ναι, ναι. Είμαι έτοιμη, έτσι. Πάμε πάνω. Ευχαριστώ πολύ, γεια σας. Από εδώ είναι. Πάμε εδώ. Μίλη. Μίλη. Πού είσαι εσύ, μα μίλιο μου. Έχουμε περάσει το τεχνικό έλεγχο, απλά έχουμε επιτυχία, έχουμε αφήσει κάποιες εκκρεμότητες. Οπότε φρένα πίσω, λάστιχα, συνδεμπλόκ της αλεγιών και το κομμάτι του φτερού πρέπει να φτιαχτεί λίγο. Λοιπόν, δεν είναι και πολύ επιτυχημένο, τι είναι πολύ, αποτυχημένο τελείως. Πω, τι έχω να κάνω πάλι. Πίσω αριστερό φτερό. Αυτό είναι από το τρακάρισμα, θα σας εξηγήσω. Εμπρός αριστερά και δεξιά στην εμπλόκ ψαλιδιών, ελαστικά εμπρός και πίσω άξονα. Μάλιστα. Έξοδα πάλι. Θα μου πεις. Τι περίμενες. Καλά. Θα πάω μετά να πάρω τον μπαμπά με ένα τηλέφωνο να πάρουμε την τροφή της Μιλίτσας. Τα λέμε σε λιγάκι πάλι. Ωραία, μόλις μπήκα σπίτι, πριν από λίγο δηλαδή, τι να πω, με κόψαν στο κταίο, δηλαδή, τι άλλο.
Okay, θα δρομολογήσω εγώ τα θέματα αυτά που μου είπαν. Έχω μιλήσει ήδη με τον μπαμπά μου και ό,τι χρειάζεται πάνω το κάνω. Τώρα μένει σε εκκρεμότητα το σπασμένο φτερό. Ναι, γι' αυτό δεν σας έχω μιλήσει. Τι έγινε. 24 Δεκεμβρίου γυρνάγαμε από τα τελευταία ψώνια με το αυτοκίνητο και είμαστε με την κόρη μου και έρχεται ένας παππούς και πέφτει πάνω μας. Εμείς σταματημένοι. Τέλος πάντων, καλέσαμε τροχεία, ήρθε ασφαλιστική, μεγάλος ηλικία άνθρωπος, είχε λήξει το δίπλωμά του, είχε λήξει η ασφαλειά του. Εν ολίγης, έκανα ό,τι διαδικασίες έπρεπε να κάνω, πήγα στο συνεργείο και περίμενα τον πραγματογνώμο να έρθει να δει τη ζημιά, είδε τη ζημιά, περίμενα να με καλέσουν. Μία εβδομάδα, δύο εβδομάδες, δεν με κάλεσε κανείς. Οπότε αποφάσισα να πάρω τηλέφωνο εγώ στην ασφαλιστική μου να δω τι έχει συμβεί. Και αυτό που μου είπαν είναι ότι αρνήθηκε η ασφαλιστική του την αποζημίωση. Τέλος πάντων μου στέλνουν τη δήλωση γιατί μου την είχαν στείλει στο email. Παίρνω τηλέφωνο τον κύριο αυτό και μου λέει ναι, αλλά εγώ δεν έπαθα ζημιά. Και του λέω κύριε Τάδε, έχουμε βγάλει φωτογραφίες. Το φτερό το πίσω είναι σπασμένο και έχει σπάσει και το μεσαίο τμήμα που συγκρατεί το φτερό. Αυτά θέλουν φτιάξιμο. Εγώ πέρασα κταίο, του λέω σήμερα, γιατί τον κάλεσα πριν από λίγο. Πέρασα κταίο και ένας από τους λόγους που με κόψανε είναι για το σπασμένο φτερό. Δηλαδή μου λέει τι πρέπει να κάνω. Λέω να μιλήσετε με την ασφαλιστική σας. Μιλήσετε με την ασφαλιστική να δούμε πώς θα το δρομολογήσουμε. Ιδάλλως θα πρέπει να κανονιστεί η ζημιά να φτιαχτεί χωρίς τις ασφαλιστικές. Μα είναι δυνατόν. Πέφτει από πίσω σου. Σου κάνει ζημιά. Τι να πω, ρε παιδί μου, εγώ είμαι περίεργη. Τι να πω, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, αυτό θα το δούμε λίγο αργότερα, να δούμε τι έχει συμβεί, τι θα γίνει μάλλον. Δεν νομίζω ότι να ξεμπλέξω έτσι εύκολα. Πραγματικά. Πραγματικά. Και νόμιζα ότι εντάξει, με τις ασφαλιστικές, με αυτά δεν θα έχουμε πρόβλημα. Τελικά, όπως φάνηκε, θα έχω. Πήγα μετά, όπως σας είπα, στο pet shop, γιατί ήθελα να αλλάξω τροφή στο σκυλάκι μου, τη Μιλίτσα. Τι γίνεται, της έδινα μια πολύ καλή τροφή, θα σας τη βάλω εδώ σε φωτογραφία να τη δείτε, και ήμασταν και πολύ ικανοποιημένοι και μια χαρά. Αφότου έγινε ό,τι έγινε με τον σύζυγό μου, από τη στεναχώρια του το σκυλάκι, ανέπτυξε ψυχοσωματικά έτσι θέματα. Έβγαλε μάλλον ψυχοσωματικά θέματα και ένα από αυτά τέλος πάντων ήταν να ξεκινήσει να γλύφει τις πατούσες της. Στην αρχή ήταν το ένα δαχτυλάκι, νομίζω μπροστά. Μετά ξεκινήσαμε το πίσω, μετά όλη την πατούσα. Εντάξει, οπότε την έβλεπα το έκοβα και σταματήσαμε όλη την πατούσα και τώρα μας πιάνει. Στο προστινό ποδαράκι το αριστερό, αν δεν κάνω λάθος, το ένα δαχτυλάκι της. Και στο πίσω επίσης το ένα δαχτυλάκι, αλλά χθες την είδα πάλι έγλειφε όλη την πατουσίτσα της. Προσπαθώ να την κόβω, όπως σας είπα, αλλά κάποιες φορές δεν είμαι εδώ, οπότε δεν ξέρω τι γίνεται, ή μπορεί να κοιμάμαι ή οτιδήποτε. Θεώρησα ότι μπορεί να φταίει και η τροφή. Μήπως μάλλον είναι η τροφή. Γιατί δεν μπορώ να το εξηγήσω διαφορετικά. Εντάξει, μου είπε ο κτηνίατρος ότι το σκυλάκι περνάει πένθος και θα κάνει κάποιο χρονικό διάστημα να συνέλθει, όπως εμείς, είναι λογικό όπως οι άνθρωποι. Δεν περιμένω να το έχει ξεπεράσει, αν και προσπαθώ δηλαδή και παίζουμε μαζί της και κάνουμε πράγματα τέλος πάντων, πολλή βόλτα, πάρα πολλή βόλτα, αλλά αυτό το είχαμε ευθύς εξ αρχής, δηλαδή τη βγάζω δύο φορές την ημέρα και δύο φορές την ημέρα είναι από μία μισή ώρα, δεν είναι λίγο. Θεώρησα λοιπόν ότι μπορεί να είναι τροφή. Οπότε αποφάσισα να δοκιμάσω μια καινούργια τροφή. Πήγα να πάρω μια συγκεκριμένη. Αλλά η κοπέλα στο κατάστημα, πήγα στο Pet Click, αν δεν κάνω λάθος λέγεται, στο Pet Click, ναι. Μου είπε ότι προφανώς εκτός από το ψυχοσωματικό, ότι μπορεί να είναι και
λόγω της τροφής της, αν περιέχει σιτηρά ή αν περιέχει κοτόπουλο. Η δική της τροφή περιείχε κοτόπουλο, όχι σιτηρά. Και το κοτόπουλο είναι νούμερο ένας παράγοντας, συγγνώμη, για αλλεργίες. Οπότε μου πρότεινε μια άλλη τροφή να πάρουμε και πήρα αυτή εδώ. Είναι με αρνί, γράφει, λάμπ. Είχε και με σολομό, είχε και με αρνί. Προτίμησα πάρω με αρνάκι, γιατί νομίζω μια άλλη τροφή που της είχα δοκιμάσει, που ήταν για τα δάκρυα, της άρεσε πάρα πολύ. Όταν άρχισα την ψιλοβαριέται, δοκίμασα από την ίδια εταιρεία, αλλά σε σολομό. Πάλι δεν τη, ο γιος μου κάνει εδώ πέρα τα αστεία του. Δεν της καλοάρεσε όμως τόσο πολύ, οπότε προτίμησα να πάρω την πιο σεφ επιλογή, που είναι το αρνάκι. Ελπίζω να της αρέσει, θα την δοκιμάσω σταδιακά, να δω αν είναι καλή. Αν την έχετε δοκιμάσει, πείτε μου και εμένα, παιδιά, όσοι έχουν σκυλάκι, αν έχετε δοκιμάσει τη συγκεκριμένη τροφή, αν σας άρεσε, αν όντως είχατε κάποιο θέμα αλλεργίες που μπορεί να το ξεπεράσατε με αυτή την τροφή, πείτε μου. Ελπίζω να είναι καλή, δεν ξέρω. Μετά ήθελα να της πάρω και ένα σαμπουάν. Καλώς ή κακώς, εγώ το σκυλάκι μου το κάνω συχνότερα από όσο πρέπει μπάνιο. Και τέλος πάντων είχα πάρει τώρα ένα πιο οικονομικό, αλλά δεν μου άρεσε. Δεν καθαρίζει και καλά, δεν μυρίζει και ωραία. Τέλος πάντων, η μυρωδιά θα φύγει, δεν κρατάει στα σκυλάκια, αλλά τουλάχιστον για το θέμα της καθαριότητας. Και είχε δύο να διαλέξω, αλλά το άλλο δεν μπορούσα να το μυρίσω, οπότε πήρα αυτό που μύρισα και μου άρεσε. Πήρα αυτό από Animology. Είναι συγκεκριμένα για λευκά σκυλάκια και δεν χρειάζεται διάλυση, τέλος πάντων, γιατί το άλλο το σαμπουάν έπρεπε να το αναμίξει με νερό 1:4, μου είπε, αν δεν κάνω λάθος, κοπέλα. Δεν. Τέλος πάντων, πήρα αυτό, αλλά είχε πάρα πάρα πολύ ωραία μυρωδιά και μου άρεσε, οπότε το πήρα να το δοκιμάσω σήμερα που θα κάνουμε μπανάκι, να το δούμε αν είναι καλό. Και ήθελα να τις πάρω και οδοντόβουρτσα. Τις παίρνω κάτι ξυλάκια, βέβαια τα ξυλάκια που τις παίρνω είναι τις Dentastics, αυτά που λένε στο σούπερ μάρκετ, και μου είπαν όλοι ότι είναι όλοι. Μου είπε η κοπέλα, αλλά μου το έχουν πει και άλλοι νομίζω, ότι δεν είναι πολύ καλά και βασικά δεν κάνουν τίποτα για τα δόντια τους. Μόνο τα παχαίνουν. Εντάξει, εμένα το σκυλάκι μου δεν είναι παχύ γιατί περπατάει και πολύ, αλλά ό,τι και να είναι, μου λέει δεν κάνει δουλειά. Μου είπε, τη ρώτησα για οδοντόβουρτσα, και μου πρότεινε να πάρω καλύτερα, να ξεκινήσω πρώτα με λιχουδίες, γιατί αν δεν το έχω κάνει στο σκυλάκι ποτέ το βούρτσισμα, βέβαια όμως πρέπει να ξεκινήσω γιατί μεγαλώνει και το σκυλάκι, ξεκίνα μου λέει με λιχουδίτσες. Και μου πρότεινε δύο, η μία νομίζω ήταν με αρνάκι και η άλλη με πάπια, και πήρα αυτή που είναι αυτή εδώ, είναι με πάπια, δεν ξέρω αν φαίνεται τώρα. Και μου λέει θέλει να είναι κάτι σκληρό, ώστε να ασχολείται ώρα το σκυλάκι και να καθαρίζει τα δοντάκια του. Είναι της εταιρείας Doggy Joy, έτσι γράφει εδώ. Και μου λέει τα σκυλάκια τρελαίνονται για την πάπια. Εγώ τη φοβήθηκα να σας πω, και σε τροφή μου πρότεινε μια άλλη που είχε πάπια. Δεν το φοβήθηκα, και το φοβήθηκα γιατί έχει πολύ έντονη γεύση πάπια, οπότε δεν ξέρω αν θα της αρέσει. Τέλος πάντων, δοκιμάζουμε και βλέπουμε. Πάντως αυτό πήρα από λιχουδίτσες. Και μετά με είδατε να παραλαμβάνω ένα δέμα. Αυτό είναι από το Box Now, παιδιά. Τι εύκολο είναι αυτό. Είναι η δεύτερη φορά που παραλαμβάνω δέμα από εκεί. Και αυτό βέβαια για τη μιλίτσα είναι. Είναι αυτό εδώ. Να πάρω το καροτάκι μου για να το ανοίξω. Είναι στην ουσία μπολάκια, αλλά μου αρέσαν πολύ και σαν μέγεθος. Έχει και τη βασούλα του. Θα το ανοίγει για να δω. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Μισό λεπτάκι να το βγάλω να σας το δείξω. Είναι αυτό εδώ, είναι της Trixie, θα το βγάλω από εδώ να το δείτε, πολύ ωραία τυλιγμένο. Είναι αυτό εδώ που γράφει food και έχει μέσα το κοκαλάκι. Αχ, είναι πολύ ωραία, είναι μικρούλικα, είναι ωραία, δηλαδή για το δικό μου το σκυλάκι είναι ό,τι πρέπει. Έχει και σε μεγαλύτερο μέγεθος αν θέλετε.
αυτό εδώ και για το νεράκι της, και αυτό είναι πολύ ωραίο, πολύ πρωτότυπο. Είναι αυτό εδώ. Έχει μια βρυσούλα. Οπότε αυτά με τα πραγματάκια για τη μιλίτσα, όλα για τη μιλίτσα σήμερα. Τώρα θέλω να συμμαζέψω λίγο το σπίτι, να βάλω να μαγειρέψω. Βασικά έχω βάλει ήδη να φτιάχνω φαγητό. Σήμερα λόγω του ότι κάνει κρύο και τα λοιπά, θα φτιάξω μια ψαρόσουπα. Μου τη ζητήσαν τα παιδιά. Έχω βάλει ήδη το ψάρι και βράζει. Και μετά θα κόψω τα λαχανικά για να μπορέσουμε να το βάλουμε στη σουπίτσα μας. Και να αυτήν λίγο λεμονάκι θα βάλουμε και είναι έτοιμη. Αλλά τώρα τι θέλω εγώ να σας δείξω, θέλω να σας δείξω αυτό εδώ. Είναι της εταιρείας Amilab, αν το λέω σωστά. Είναι γαλλικό, έτσι μου έχει πει η κουμπάρα μου, η νόνα της Έλληνας. Και είναι, παιδιά, καταρχήν μυρίζει τέλεια. Και είναι ό,τι καλύτερο. Για τα σκασμένα χείλη. Είναι και πολύ οικονομικό. Προστατεύει, ενυδατώνει, επιδιορθώνει και καλεμάρει λίγο τα χείλια. Πάρα πολύ καλό αυτό της Amilab. Το προτείνω ανεπιφύλακτα. Λοιπόν, αφού φάγαμε και έβγαλα βόλτα τη μιλίτσα, έκανα το μπανάκι μου και τώρα θα ετοιμαστώ για ύπνο. Δεν θα έκανα τίποτα στα μαλλιά μου, γιατί επειδή μου τα έχει κάψει μια κομμότερη, τέλος πάντων, όταν είχα πάει το καλοκαίρι να τα φτιάξω λίγο, τώρα δεν κάνω τίποτα. Τώρα απλά βάζω λίγο μετάξι και τα αφήνω να στεγνώσουν φυσικά, ούτε πιστολάκι. Εκτός αν δεν έχω να πάω κάπου και βιάζω να τα στεγνώσω. Είναι λίγο πρισμένα τα μάτια μου. Εγώ το βλέπω. Ναι, είναι πρισμένα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Λοιπόν, έχω πάρει αυτές τις δύο να δοκιμάσω. Η μία είναι της Garnier και η άλλη είναι της Biotem. Θα δοκιμάσουμε Biotem. Άμα σας πω. Δεν έχω ξαναβάλει. Δεν τα λάβει όμως. Αυτό είναι κομμένο, ρε γαμότο. Biotem δεν είναι καλή. Κοίτα εδώ. Η μάσκα είναι μισή. Τέλος πάντων. Πώς μπαίνουν, ρε παιδιά. Σαν τους χαζούς. Τι ωραίο που είναι. Α, και δροσερό.
Έτσι χαζές είναι. Πολύ πρίξιμο. Πώς την έβαλα κοντά στα μάτια. Α, είναι πολύ καλή όμως. Κοίτα εδώ που λείπει το κομμάτι. Μα έλος, όλα στραβά σήμερα. Ελπίζω ότι την έχω βάλει σωστά. Πόση ώρα λέει, δεν είδα. Ναι. Για κάτσε εδώ, το κομμάτι είναι μέσα. Ρε, μέσα είναι, ρε. Θα το βάλω και αυτό. Αχ, πάρα πολύ ωραία είναι. Αχ, τι δροσιά είναι αυτή. Δεν το περίμενα. Δεν το περίμενα. Εντάξει, ήταν λίγο fail. Μαζί με όλα τα υπόλοιπα σήμερα. Οπότε θα βάλω τη μάσκα εδώ, θα την αφήσω μάλλον λίγο. Και μετά θα βάλω τις κρεμούλες μου, οπότε τα λέμε πάλι σε λίγο. Αυτά τα άφησα πάρα πολύ, δεν ξέρω. Παιδιά, ήταν πάρα πολύ ωραία. Για να δω, για να ζουμάρουμε λίγο. Το πρίξιμο, από εδώ είναι λίγο καλύτερα. Εδώ. Εδώ ναι, εδώ ακόμα έχει. Τώρα κρέμα ημέρας, νύχτας και αυτά δεν μου έχουν τελειώσει και έχω μπει στη διαδικασία της λίγο να τα ψάχνω να δω τι θέλω να πάρω. Τώρα δοκίμασα αυτή. Είναι της Garnier. Ήταν η πιο οικονομική. Αυτή πήρα να δοκιμάσω μέχρι να δω τι θα κάνω. Αχ, είναι διάφανη τελείως. Μα πιο διάφανη. Τελείως. Πως φαίνεται ότι δεν έχω κάνει τίποτα στο πρόσωπο. Κοιτάτε εδώ. Τέλος πάντων. Ο λάμπρος μου ήταν υπέρ του να γερνάς φυσιολογικά χωρίς παρεμβάσεις. Τουλάχιστον τις κρεμούλες μας να τις βάζουμε. Ωραία, δροσερή. Κοίτα να δεις, δεν το περίμενα. Ήμουνα ανάμεσα σε αυτή και τις L'Oréal μία, Lift Active, δεν πώς λέγεται, νομίζω κάπως έτσι. Αλλά ήταν πολύ ακριβή, γλώσσα να ψάξω λίγο για τις κρέμες και μετά. Ωραία, αυτά. Τελειώσαμε και με την βραδινή μας περιποίηση. Τώρα θα πάω και θα διαβάσω ένα ηλεκτρονικό βιβλίο που έχω κατεβάσει και μου αρέσει πολύ. Θα σας μιλήσω όμως στο επόμενο βίντεο, γιατί είναι τώρα οι πρώτες σελίδες, δεν είναι ότι το διαβάζω πολλές μέρες, είναι αρχή ακόμα, αλλά μέχρι στιγμής μου αρέσει πολύ. Οπότε την επόμενη φορά θα σας το πω. Λοιπόν, αυτά για σήμερα, τώρα είναι η ώρα να πάω για νανάκια. Επομένως θα τα πούμε σε επόμενο βλογάκι. Καλό βράδυ, γεια σας!